Και σήμερα το πρωί ήμουν κολλημένος στην τροχαία κίνηση. Αποφάσισα να περπατήσω. Κατέβηκα από το αυτοκίνητό μου στις 7:50 στο ύψος το Φώτο Γαβριλίδη. Περπάτησα και στις 7:58 έφτασα στο γραφείο μου. Και αν στα πεζοδρόμια δεν υπήρχαν παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, θα κέρδιζα ακόμη κι άλλο χρόνο. Θα ήθελα να προειδοποιήσω εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ότι όσοι εμφανιστούσαν στο ΓΑΣΥΠΗ με ελληνικές σημαίες εναντίον της Καραμπάκ θα συλληφθούν πάρα αυτά με τη διαδικασία του αυτόφορου. Ρε, μαν έχετε τσίπαν πάνω σας. Εβάλετε 2 μέρες αποβολή των μωρών διότι εφωνάξαν τα σύνορα μας είναι στην Κερίνια. Πέτους τα ρενίκα ρε, τα σύνορα μας είναι όχι μέχρι την Κερίνια, μέχρι την Μαλαισία. Ενώ λεπτούς οι γη για εκείνους που πιστεύουν ότι είναι να φύγει ο κορναφής που είναι απόλυνον. Πού να φύγει να πάει ρε και αφήγει το κουμπαρούι. Απλά τούτο που βιώνουμε φέτος στον Απόλλωνα είναι έναν είδος του νέου rotation. Φεύγει ο κάτος, στις 15 μέρες επιστρέφει πίσω. Φεύγει ο κορναφής, στις 13 μέρες επιστρέφει πίσω και να σας πει ο κουντουρίς που ξέρει. Στο μήνα θα φύγει ο Κύρτσης και στις 10 μέρες θα στραφεί πίσω. Άνω! 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 Για ορθωσιάτες, καλά κάνετε να πάνε να φιλήσετε ο χέρι του Κύρτση, διότι αν δεν έκαμε έσταση, ήταν να μείνουμε με τον κύριο Αντρέα. Να μπορεί να γίνει, ήταν να ήταν υποδικευμένο τον Παπαδόπουλος, ήταν να φέρνουμε τον κάθε Χόκκερσο και τον κάθε Πούτσε. Και ήταν να πιάμε Πούτσε. Η Σιλάκα απέδρασε που το δασούι της Άχνας με 2 γκολ του Άγγλου Ασενή, όπως ελάτε και ο κουμπάρος ο Γεωργίου. Εμπέρκ, μα γιατί δεν κάνεις τις αλλαγές σου, λέρε. Είπες σου κανένας ότι κάνεις τις γκάρι όβερ. Φέρτε τον νου σας, διότι αν θέλουμε την ΑΕΛ και την Ένωση, μετά παίζουμε με τα ΠΟΕΛ. Αν θέλουμε και τα ΠΟΕΛ και φύγουμε από την κηδαιμονία του, Ομόνια λαός πρωτάθλημα. Παρακαλώ. Έλα ρε κακουφά. Πανίκος μάγκας ρε, πάντως το ΑΠΟΕΛ. Ξέρεις πότε να παιχτούν τα αναπηρήσεν τα παιχνίκια τα ΑΠΟΕΛ ρε. Πανίκο μου, από ό,τι έμαθα, εν να δούμε εν τα ρωσέν να πιένει το πρωτάθλημα και αν δεν υγριαστούσει, έστα να παίξουν τα παιχνίκια. Το ΑΠΟΕΛ έχει παραπάνω τσάς να δέρει τη Σεβίλη, αλλά στον Καραπατάκι έμπαινει πάνω του. Η ΑΕΚΑΡΑ εθύμισε μας την κιουβέρτους του Μαρσέλο Λίπη με τον γνωστό Κατενάτσο 5-4-1 και ο επιθετικός πίσω από το κέντρο κι άμα ένεδρε την ΑΕΚ με τα χάγια που την ύβρε το ΑΠΟΕΚ κουμπάρε μας τύχη θα μας ξαναδέρει που να θέλουμε εμείς. Πού να δέχτη ρε ο Ντόλο Μουρίνιο να βάλει το Χάκι Λούκα βοηθό. Εμπελός να βάλει τον κούφο μες στα πόδια του. Εθύμισε μου τον Λάμπρο Θεοδόρου το 2007 στο Κιοπέτρι που μάχονταν να του άνουν τον κοστίν τον λαμπή βοηθό και φουάτουν να μην το φάει. Τελικά επίσαν το και στις 9 μέρες ήταν προπονητής ο κοστίν με τα κουστούμια μας στον πάγκο και ο Λάμπρος ο Θεοδόρου ήταν στην Αγγλία και ψήντε φύγε. Παιδιά, να έρθετε αμέσως τον κουμπάρο τον Δημήτρη τον Evolution να ψουμνίσετε αυτοκίνητο μέχρι 1500 ευρώ να δώκετε 20.000 ευρώ του κάκκουμα σας και σας δώκει διαβατήριο σε διαβατήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρώην Κυπριακής Δημοκρατίας. Άιτα! Υπάρχον για να πιάει το πρωτάθλημα φέτος πρέπει να βάλει πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο και επενδυτεί το συμπατριώτη μας τον κουμπάρο τον Λόου. Άιτα! Πάμε και στα προγνωστικά μας. ΑΕΚ δόξα. Η ΑΕΚ χάρα θα βάλει 4 ή 5. Το θέμα είναι πόσα θα φάει. Παίξετε το μόρο. Απόλλωνας από ΕΛ. Εν μπορεί να δέρει τον Μανιταρά στη Λεμεσό. Και φανταστείτε, ακόμα ο Ιωβάνοβιτς κάθεται πάει στην Κερκία και μαρκώνει. 1-1. Σαλαμίνα ανόλα.
Η Σαλαμινάκα έμπαινε καλά του συμπολίτη τόσα χρόνια και κατάφερνε. Τώρα είναι τα χαμάκ. Ήρθε πίσω ο Τιμούρ, 0-2. Πάφος Ένωση. Οι παίχτες της Πάφου θυμίζουν μου παντρεμένοι ελεύθεροι, όμως τώρα ανάλαβε τη διατροφή τους ο Πάφος ο Τσακαριάς. 2-1 η Πάφος. Ομόνια ΑΕΛ. Η ΑΕΛ, αν και με απουσίες, συνεχίζει ακάθεκτη και θα είναι σκληρό καρύδι. 3-1 η Σιλάκ. Ολυμπιακός Άχνα. Αν δεν φέρεις τον Κίκαρο τον αρίτη μου, εν να ακούσεις τις καμπάνες τα ήκαση ανού. Και θωρώ να πιάνει τσεσούπο τον το κοπάδι. Ο Καραβίδας σαρε, είπε το και έκαμε το. Έκαμε κοπάδι με κουέλες. Και με τα κονέξια του που είχε στην Πορτογαλία, έφερε και έναν κουέλον επειδή τώρα. Εν είχε έναν άλλον στην Κύπρο. Ποκή ποδά, έφερναν του που τα περίχωρα κουέλες για να σαν καστρώνει, εχρέωνε 100 ευρώ τη μια. Φέρναν του 7 με 10 κουέλες την ημέρα. Τσάκησε, κουπάνησε, εξεσηκωθήκαν οι χορκανοί και πήγαν και βράνε τον Μουχτάρ. Επίεν ο Μουχτάρ λέει του Καραβίδα, πουλάς τον κουέλο σου. Επειδή δεν πάει με καλά η δόξα, επούλησε του. Επίεν ο Μουχτάρης, έκαμε του μια φάτνη μέσα στην πλατεία του χορκού, έβαλε την ποτίστρα του, το σανόν του και ποδούν τον αριστήρα. Και που επειδή τώρα σε πήγαινε 7 με 10 φορές, επίεν μια με μια. Επίεν κύβρεν τον Μουχταρή, λέει το Καραβίδα. Μα εσύρα τον καλόν τον επιβεί τώρα που μου έγινε. Ξάω και μου κανένα άλλο ρε. Λαλή του ο κύριος Κώστας, έχουν πάρε, εγώ πριν να κάνω τη δουλειά, επότιζα το μια σίκλα νερό, τρία καρότα και δυο μπανάνες. Τώρα λαλή του είναι και κυβερνητικός, δεν τα κόζεν. Άιντα! Και για μένα που σήμερα έχω ήδη δα. Άιντα ρε κακούφα. Αλλά αύριο θα έχω... Άιντα! Καθηγητής είναι μόνο ένας, την πρώτη έκανε σχολή. Γι' αυτό και τώρα θα κριθείτε, αρχίζει εξεταστική.